Θα μου επιτρέψετε έτσι να αφιερώσουμε την σημερινή εκδήλωση στη μνήμη του Μαρκ Φερό, του μεγάλου Γάλλου ιστορικού που έφυγε σήμερα, έτσι πλήρης ημερών βέβαια, και να δώσω το λόγο στον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα σας μιλήσει αναλυτικότερα. Κύριε Χατζηβασιλείου, έχετε τον λόγο και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ναι, εγώ ευχαριστώ για την τιμή έτσι, να κληθώ να μιλήσω και για τη χαρά να μιλήσω με δύο πολύ καλούς φίλους και συναδέλφους για ένα πολύ καλό βιβλίο. Πρέπει να σας πω ότι στη δική μου αντίληψη, πολύ σωστά το είπε ο κύριος Μπουμπάρης, μία επέτειος των 200 ετών δεν είναι ένα ιστοριογραφικό γεγονός. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί τόσο. Είναι μια ευκαιρία για να γιορτάσουμε. Okay, είναι μια ευκαιρία για να θυμηθούμε. Αλλά προσωπικά δεν περιμένω μεγάλες ιστοριογραφικές εξελίξεις σε μια τέτοια περίοδο, ούτε το μεγάλο κύμα του αναστοχασμού και της κριτικής ανασκόπησης της ελληνικής ιστορίας. Δεν είναι τώρα η ώρα για να γίνει. Αυτά όταν γίνονται έχουν τις δικές τους αιτίες και πάντως ένα τόσο εξωτερικό γεγονός όπως είναι η συμπλήρωση των 200 ετών δεν είναι από μόνο του χαρακτηριστικό. Επομένως, θα έλεγα ότι για την επέτειο των 200 ετών εγώ δεν θα περίμενα την έκδοση έτσι πολύ σημαντικών βιβλίων. Αυτό είναι μία εξαίρεση. Και είναι μία εξαίρεση, το λέει πολύ καλά στην εισαγωγή, διότι η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα ιδρυτικό γεγονός για το κράτος μας, ένα καθοριστικό γεγονός για το έθνος μας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε την τάση, όχι, δεν είναι αθέμητο, δεν είναι και ασυνήθιστο, να τη μελετούμε σε πρώτη φάση σε μια κλίμακα κολοσιαία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρεται και στην εισαγωγή. Η ιστορία του ελληνικού έθνους αφιέρωσε έναν ολόκληρο τόμο για αυτό τον δεκαετή πόλεμο. Είναι κάτι το οποίο είναι φανερό ότι ο μέσος Έλληνας έχει την ανάγκη να το δει πολύ αναλυτικά, να το κοιτάξει με την μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια. Αυτό είναι το ένα, δηλαδή η κλίμακα είναι πολύ μεγάλη όταν την πιάνουμε. Και πολύ σωστά αναφέρεται ότι παρόλα αυτά δεν την πιάνουμε και πολύ συχνά. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο και να φαίνεται αυτό εκπληκτικό ή ιστοριογραφία για την Ελληνική Επανάσταση. Είναι σχετικά μικρή και αναφέρεται πολύ καλά. Επομένως, μικρή σε μέγεθος ιστοριογραφία, αλλά όταν υπάρχουν έργα είναι είτε πολύ λεπτομερή, είτε όταν θέλει να δει το σύνολο της περιόδου κάποιος, τίνει να γράφει πάρα πολύ μεγάλα κείμενα. Δείτε όσοι από τους φίλους και τις φίλες διδάσκουν στη μέση εκπαίδευση στο Λύκειο ότι το εγχειρίδιο της τρίτης Λυκείου της Γενικής Παιδείας, αυτό που είναι τώρα εν χρήση, την Ελληνική Επανάσταση την έχει πολύ πιο αναλυτικά από όλα τα υπόλοιπα γεγονότα που παρουσιάζει. Εδώ λοιπόν αυτό που έλειπε ήταν ένα βιβλίο σαν αυτό, το οποίο ας πούμε ότι δίνει με συντομία ορισμένες από τις κομβικές φάσεις του πολεμικού αγώνα. Διότι σε τελική ανάλυση η Ελληνική Επανάσταση είναι ταυτόχρονα ένας εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος. Επομένως, μάλιστα ο πρώτος, αν μου επιτρέπει ο Τάσος, ο πρώτος ελληνικός εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος η Επανάσταση, ο δεύτερος η Επαναστάση του Κρητικού, ο τρίτος ο Μακεδονικός αγώνας, ο τέταρτος η Βαλκανική πόλεμη, ο πέμπτος η Κύπρος. Επομένως, εδώ είναι ένα βιβλίο το οποίο πράγματι ξεχωρίζει, διότι είναι ευσύνοπτο, είναι επιστημονικά δοσμένο, είναι με όλους τους κανόνες της επιστημονικής μεθοδολογίας γραμμένο και παράλληλα είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει τις τεράστιες διαστάσεις που θα περίμενε κανείς από κάτι τέτοιο. Δεν έχει, αν θέλετε, το άγχος να τα πει όλα. Αυτό είναι πολύ απελευθερωτικό, νομίζω, για τον ιστορικό. Δεν είναι μια ιστορία του συνόλου της Επανάστασης, των κοινωνικών δυνάμεων, των οικονομικών δεδομένων, των πολιτικών προσανατολισμών. Είναι μια ιστορία του πολεμικού αγώνα, του εθνικοπελευθερωτικού πολέμου. Των κομβικών γεγονότων του εθνικοπελευθερωτικού πολέμου. Και σε μια βιβλιογραφία που είναι και φτωχή και όταν υπάρχει, πολλές φορές είναι είτε υπέρμετρα λεπτομερής, είτε πάρα πολύ μεγάλης έκθεσης, αυτό ξεχωρίζει. Θα έλεγα δε
ότι επειδή ακριβώς έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή στοιχειώδη επικέντρωση, έχει διαχειρίσιμο μέγεθος, είναι χωρισμένο σε πολλά κεφάλαια και έχει τη βασική επιστημονική εντυμότητα, θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο κατεξοχήν προσφέρεται και για τον μέσο αναγνώστη και ενδεχομένως και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ειδικά της τοπικής ιστορίας των περιοχών που αναφέρονται εδώ πέρα, δηλαδή κυρίως της Νότιας Ελλάδας, είναι ένα βιβλίο βασική γνώση από το οποίο μπορούν να ξεκινήσουν οι μαθητές ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν τα γεγονότα που εξετάζουν. Τώρα, επίσης, θα έλεγα ότι υπάρχει μία βασική τοποθέτηση ήδη από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου με την οποία θα ήθελα να συμφωνήσω. Είναι, λένε οι συγγραφείς, μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις στη νεότερη ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια. Ξεχνάμε πολλές φορές, γιατί ξεχνάμε την... Έτσι, δίνουμε την έμφαση καθαρά και μόνο στα δικά μας πράγματα, αυτά που μας καίνε, ή στην φυσική τάση ενός λαού, μικρού λαού, να επικεντρώνεται στον εαυτό του, ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι πράγματι μία από τις μεγάλες επαναστάσεις της νεότερης εποχής, αυτής της εποχής, ο Χόμπσμπαουμ έλεγε, της εποχής των επαναστάσεων, Αμερικανική, Γαλλική, μετά είναι στην Ιταλική, στην Νότια Ευρώπη, μία από τις οποίες είναι η δική μας, η μόνη η οποία επιτυγχάνει, και μετά πηγαίνουμε στη Λατινική Αμερική, στο Παρίσι του 1830-31, στο 1848. Επομένως, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργείται αυτό το κίνημα των Φιλελλήνων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι Φιλέλληνες αυτοί δεν ήρθαν στην Ελλάδα απλώς και μόνο λόγω της αγάπης τους για το κλασικό πνεύμα. Την είχανε αυτή την αγάπη προφανώς και ίσως και δεν την επιβεβαιώναμε εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άλλο πράγμα ήρθαν ενδεχομένως να βρούνε και άλλο βρήκαν στην επαναστατημένη Νότια Ελλάδα. Ωστόσο, αυτοί οι Φιλέλληνες ήταν άνθρωποι οι οποίοι ενστερνίζονταν αυτές τις ιδέες, τις δημοκρατικές φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, δεν μπορούσαν στις χώρες τους, γιατί καταπιέζονταν εκεί μετά την ΙΠΑ του Ναπολέοντα, δεν μπορούσαν να τις προβάλλουν και έρχονταν στη μόνη περιοχή της Ευρώπης στην οποία μια τέτοια επανάσταση επιβίωσε, για να τις επιδιώξουν εδώ. Διαφορετικά δεν θα έρχονταν οι φουκαράδες από την άλλη άκρη της Ευρώπης για να πολεμήσουν και να σκοτωθούν σε ένα μέρος το οποίο κατά τα άλλα, εντάξει, δεν ήταν εκείνη την εποχή και πολύ οργανικά τμήμα της Ευρώπης. Ήταν συναισθηματικά, ναι, πνευματικά η παλιά κλασική Ελλάδα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήρθαν γιατί ήταν μία από τις μεγάλες επαναστάσεις της νεότερης εποχής και σε αυτού του είδους το πολιτικό και κοινωνικό γεγονός ήθελαν να ενταχθούν, με αυτό να συνταχθούν και οι ίδιοι. Τώρα, η επιλογή των συγκρούσεων που παρουσιάζονται, αναφέρθηκε ο κύριος Μουμπάρης, είναι εξαιρετικά έτσι, και ενδιαφέρουσα και δείχνει και καθαρό μυαλό. Δηλαδή, όταν επιλέγω κάτι, σημαίνει ότι κάποια πράγματα τα βάζω μπροστά και κάποια άλλα τα αφήνω. Η επιλογή, φίλες και φίλοι, είναι το βασικότερο, η βασικότερη λειτουργία του επιστήμονα. Ο επιστήμονας ιστορικός, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να πάρει από τη μεγάλη κατσαρόλα όπου βρίσκονται όλο το υλικό και να διαλέξει το σημαντικό. Αυτό, ενώ ο ιστοριοδίθης, ο απλός, ο άνθρωπος, ο ερασιτέχνης, δεν ξέρει να καταλάβει τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι, γι' αυτό το λόγο τα βάζει όλα μέσα. Η επιλογή λοιπόν αυτή δείχνει πολύ καθαρό μυαλό και πολύ συστηματική μεθοδολογία. Ξεκινάμε, όπως είπε ο κύριος Μουμπάρης, με το Δραγατσάνη. Τώρα και με αφορμή το Δραγατσάνη, ουσιαστικά συζητούν οι δύο συγγραφείς όλη την εκστρατεία στη Μολδοβλαχία. Και όχι μόνο, είναι η εκστρατεία στη Μολδοβλαχία, είναι πολλά πράγματα. Είναι ο ρομαντισμός ίσως του Αλέξανδρου Ψηλάντη, είναι μια στρατηγική να ξεκινήσουμε εκεί για να βάλουμε τους Ρώσους μέσα στο παιχνίδι, κάτι που δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε διότι ενώ έκανε μια τέτοια ρεαλιστική κίνηση πράγματι, υπερέβαλε νομίζω πολύ ο Ψηλάντης, ευαίσθητος να είναι ένα ρομαντικό στοιχείο, από την άλλη πλευρά είναι και ένα στοιχείο πολιτικό,
υπερέβαλε στην προβολή των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. Τρόμαξε την Ευρώπη αυτή οι διαδοχικές διακηρύξεις του Ιψηλάντη, μία από τις οποίες η περίφημη προκήρυξη μάχου υπερπίστητος και πατρίδας δημοσιεύεται στο βιβλίο αυτό. Πρέπει να πω ότι είναι από τα πιο όμορφα, πιο εμπνευσμένα κείμενα, όχι μόνο της ελληνικής ιστορίας, γενικά της ευρωπαϊκής ιστορίας, αλλά αυτό είναι, νομίζω όποιος τη διαβάσει θα δει ότι ακριβώς είναι μία από αυτές τις διακηρύξεις, τις πολύ προωθημένες, οι οποίες τρόμαξαν τις ευρωπαϊκές αυλές, ακόμη και τον Τζάρο, ο οποίος μπορεί να ήταν εν μέρη θετικός απέναντί μας, αλλά οπωσδήποτε ήταν ο πιο αντιδραστικός από όλους τους μονάρχες της Ευρώπης, σε μια εποχή έτσι, της καταστολής των φιλελεύθερων ιδεών μετά την Γαλλική Επανάσταση, νομίζω ότι ήταν μια τακτικά λανθασμένη επιλογή του Ιψηλάντη να το κάνει. Είναι όμως η πρώτη εκδήλωση. Είναι η Επανάσταση αυτή, η οποία ξεκινά, θυμίζω, ένα μήνα πριν ξεκινήσει στον κυρίως ελλαδικό χώρο. Είναι τα πρώτα σκεπτήματα, υπάρχουν στοιχεία πολύ μεγάλου ιδεαλισμού, όχι μόνο στις διακηρύξεις, αλλά και στους αθελοντές που πλαισιώνουν τον Ιψηλάντη και οι οποίοι αποδεκατίζονται. Γίνεται πραγματικά σφαγή στη Μολδοβλαχία. Το πρώτο λοιπόν γεγονός αυτό που μας θυμίζει σε τελική ανάλυση ότι δεν είναι, είναι ένα μεγάλο γεγονός. Είναι σε πρώτη φάση μια πανβαλκανική εξέγερση. Ξεκινάει από τη Μολδοβλαχία. Υπάρχουν προσπάθειες να κερδιθούν και οι Ρουμάνοι δεν κινήθηκαν και οι Σέρβοι δεν κινήθηκαν. Γίνονται εξεγέρσεις σε όλο τον νότιο βαλκανικό χώρο, από την Μακεδονία, την Θεσσαλία και στην Ήπειρο, καταπνίγονται παντού και επιβιώνει τελικά αυτή η επανάσταση στην Νότια Ελλάδα, η οποία και τελικά απελευθερώνεται. Το γιατί επιβιώνει στη Νότια Ελλάδα μας το θυμίζει το δεύτερο επεισόδιο που εξετάζεται, η Αλαμάνα και ο Αθανάσιος Διάκος. Η Αλαμάνα, θυμίζω, είναι το τότε όνομα του ποταμού Σπερχίου, έτσι δεν είναι, Τάσο? Λοιπόν, γιατί η Αλαμάνα? Γιατί προσπάθησε ο Αθανάσιος Διάκος να τους σταματήσει εκεί? Έτσι μ' αρέσει όταν συζητούμε για αυτά τα πράγματα, μ' αρέσει να θυμίζω στους ανθρώπους που μας ακούν. Όταν κάποιος κατεβαίνει με το αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και φτάσει κοντά στην περιοχή της Λαμίας, εντυπωσιάζεται ότι νοτίως της Λαμίας βλέπει μπροστά του μία τεράστια σειρά από βουνά. Είναι ένα αδιάκοπο τείχος, είναι σαν τείχος πραγματικά μπροστά σου. Και από εκεί είναι και αδιάβατα αυτή η ορεινή όγκη. Και από εκεί υπάρχει μία μόνο δίωδος από την οποία μπορείς να περάσεις προς τον νότο. Είναι στην άκρη στην πλευρά της θάλασσας και λέγεται Θερμοπύλης. Και εκεί πέρα είναι που από την αρχαιότητα, όταν θέλεις να σταματήσεις τις βολές από πάνω προς την Νότια Ελλάδα, εκεί πέρα προσπαθείς να αντιτάξεις την αντίστασή σου. Το έκανε ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες και από τότε έμεινε. Το έκανε ο Αθανάσιος Διάκος το 1821, το κάνανε οι Άγγλοι το 1941. Εκεί προσπάθησαν να σταματήσουν τις γερμανικές φάλαγγες, δεν τα κατάφεραν. Και όχι μόνο. Έτσι, και σε άλλες περιπτώσεις η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σταματάει εκεί πέρα τους Βουλγάρους στην εποχή του Βασίλειου του Βουλγαροκτώνου. Στο Σπερχιό είναι που γίνεται μια από τις αποφασιστικές συγκρούσεις. Αλλά αυτός είναι ο λόγος, αυτός ο ορεινός όγκος που αποτρέπει, κάνει πολύ δύσκολο για έναν πεζοπόρο στρατό όπως είναι ο Οθωμανικός, φυσικά τη δεκαετία του 1820, να περάσει από εκεί πέρα. Ο Αθανάσιος Διάκος δεν τους σταμάτησε. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος οπωσδήποτε τους έκανε μεγάλη ζημιά στο Χάνι της Γραβιάς, που είναι η τρίτη σύγκρουση η οποία μελετάται. Και αυτή είναι μια περίεργη επιτυχία. Δεν κρατήθηκε σε τελική ανάλυση αυτή η περιοχή, αλλά οπωσδήποτε υπήρξε ένα μεγάλο ψυχολογικό πλήγμα
σε βάρος των Οθωμανών η αντίσταση του Ανδρούτσου στο χάνι της Βεργαβιάς. Του Ανδρούτσου που είναι, θα έλεγα, μια από τις πολύ δύσκολες στην αποτίμησή της περιπτώσεις της ελληνικής επανάστασης. Δεν λέω δυσάρεστη, λέω δύσκολη όμως για να την αποτιμήσεις. Μετά τα άλλα τρία επεισόδια είναι, επιτρέψουμε έτσι να το πω, ο κύκλος του Κολοκοτρώνη. Είναι τα σημεία στα οποία ο Κολοκοτρώνης είναι στην πρώτη γραμμή. Το Βαλτέτσι, η Τριπολιτσά και τα Δραβενάκια. Το Βαλτέτσι είναι, νομίζω, μια καθοριστική στιγμή. Και είναι καθοριστική γιατί είναι η πρώτη φορά στην οποία πραγματικά καταφέρει να καταγάγει νίκη η ελληνική επανάσταση, στρατιωτική νίκη. Δεν μιλάμε για μια μεγαλειώδη αντίσταση όπως του Υψηλάντη στην Μολδοβλαχία, στο Δραγατσάνι, η οποία ητάται. Δεν μιλάμε για μια μεγαλειώδη ήττα όπως είναι της Σαλαμάνας, του Αθανασίου Διάκου. Δεν μιλάμε ακόμη και για μια λίγο πολύ αντάρτικη επιχείρηση όπως είναι το χάνι της Γραβιάς με τον Οδυσσέα Ανδρούτσου. Εδώ μιλάμε για μια νίκη σε τακτικό πόλεμο. Το τακτικός, βάλτε το σε εισαγωγικά, γιατί τακτικός και άτακτος έχουν τη δική τους ένταση στην εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Το Βαλτέτσι λοιπόν είναι η πρώτη μεγάλη νίκη. Έχει σημασία στο στρατηγικό πλαίσιο γιατί έχει επιθετική διάσταση. Είναι πάνω στη λογική του αποκλεισμού και της τελικής άλωσης της Τριπολιτσάς. Και είναι ουσιαστικά το χρονικό σημείο στο οποίο λένε οι Έλληνες επαναστάτες, κοίτα τώρα μπορούμε να το κάνουμε. Η Τριπολιτσά πάλι, η άλωση της Τριπολιτσάς, επίσης καθοριστικό σημείο. Καθοριστικό γιατί σε τελική ανάλυση, για να μπορέσει μια επανάσταση να εδραιωθεί, πρέπει να αποκτήσει αστικά κέντρα. Και η Τριπολιτσά εκείνη την εποχή θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, το κέντρο της Πελοποννήσου. Έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή, η κατάκτηση ενός τέτοιου αστικού κέντρου. Θα έλεγα ότι είναι κομβικό σημείο στην εδραίωση της επανάστασης. Δεν υποτιμώ το Άργος και τον Άφλιο. Στο κάτω-κάτω το Άργος και τον Άφλιο αργότερα επί Ιμπραήμ θα είναι και ουσιαστικά τα πιο σημαντικά αστικά κέντρα, τα μόνα που θα μείνουν στα χέρια μας. Αλλά νομίζω η Τριπολιτσά είναι ένα καθοριστικό σημείο γιατί δείχνει και διεθνώς ότι δεν πρόκειται απλώς για μια τοπική εξέγερση, αλλά για μια εξέγερση η οποία έχει εδραιωθεί και θα έχει μέλλον. Τώρα, εδώ στην Τριπολιτσά ειδικά, το ανέφερε και ο κύριος Μπουμπάρης, αλλά οφείλω να το πω, είναι χαρακτηριστικό μιας προσέγγισης η οποία, ρε παιδί μου, πραγματικά είναι απελευθερωτική των δύο συγγραφών. Υπάρχει η νίκη, η δόξα, και υπάρχει φυσικά και το σκοτεινό σημείο που είναι η περίφημη σφαγή στην Τριπολιτσά. Και η οποία σφαγή στην Τριπολιτσά δεν αποσιωπάται και αυτό. Πολλές φορές χρησιμοποιείται είτε και προπαγανδιστικά από την τουρκική πλευρά, είτε και ως στοιχείο αυτομαστιγώματος από τη δική μας. Λοιπόν, μία από τις πιο νυφάλιες και φωτισμένες συζητήσεις αυτού του επεισοδίου, του δύσκολου επεισοδίου της Ελληνικής Επανάστασης, υπάρχει σε αυτό το βιβλίο. Όχι απλώς δεν αποσιωπάται, θα έλεγα ότι είναι από τις ίσως και η καλύτερη συζήτηση που έχω διαβάσει, η πιο σύγχρονη πάντως με την ιστορική μεθοδολογία που έχουμε σήμερα. Είμαι, θυμίζω, η Τριπολιτσά, καταρχήν μια σφαγή είναι κακό πράγμα, έτσι εννοείται, προφανώς. Είναι όμως από την άλλη πλευρά και ένα λάφυρο. Είναι μια πόλη η οποία καταλαμβάνεται εξεφόδου, μα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση, θα μου πείτε, αν είχαν συμφωνήσει να παραδοθούν, δεν είχαν. Λοιπόν, την ώρα που μπήκανε πάντως οι δυνάμεις των πολιορκητών, οι ελληνικές δυνάμεις μέσα στην Τριπολιτσά, δεν είχε υπάρξει συμφωνημένη παράδοση. Και επί χιλιάδες χρόνια, φίλες και φίλοι, όταν μια πόλη παραδίδεται, τότε οφείλουν φυσικά να τη σεβαστούν οι πολιορκητές. Αυτό είναι ένα είδος εθνικού κανόνα του πολέμου. Όταν όμως μια πόλη κατακτάται εξεφόδου και η Τριπολιτσά έτσι φάνηκε ότι κατακτήθηκε εξεφόδου, τότε είναι λάφυρο, είναι ανήκει, είναι περιουσία του στρατού που την κατακτά.
Είναι καλό αυτό? Όχι, προφανώς δεν είναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε, αλλά και τότε και πολλές χιλιάδες χρόνια πριν έτσι συνέβη. Τώρα, επιτρέψτε μου να... θα ήθελα να μπορέσω να διαβάσω ένα απόσπασμα για να δει κανείς τον τρόπο τον απροκατάληπτο και χωρίς κόμπλεξ και με πολύ μεγάλη εντυμότητα και καθαρότητα μυαλού που οι δύο συγγραφείς το χειρίζονται αυτό το πράγμα. Διαβάζω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι σφαγές που ακολούθησαν και οι εκτός ελέγχου λαφυραγωγία αποτελούν αγριότητες, που ωστόσο ούτε ακυρώνουν το δίκαιο του αγώνα, ούτε αντισταθμίζουν τις αγριότητες των αντιπάλων, πόσο μάλλον την ίδια την τουρκοκρατία, όπως υποστηρίζεται από κάποιες πλευρές τα τελευταία χρόνια, που υιοθετούν μια λογική εθνικού αυτομαστιγώματος. Σε κάθε περίπτωση, ρόλος της ιστορίας δεν είναι αυτός του δικαστηρίου να καταδικάζει ή να δικαιολογεί και να αθωώνει πρόσωπα και πράγματα, αλλά να εκθέτει τα γεγονότα και να επιχειρεί να ερμηνεύσει στο πλαίσιο πάντα της εποχής τους. Με αυτή την έννοια, οι σφαγές και η λαϊλασία της Τριπολιτσάς είτε δεν κατέστη δυνατό να εμποδιστούν, όπως είναι και το πιθανότερο, είτε υπήρξε ανοχή από την ηγεσία των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων, σε κάθε περίπτωση αποκάλυψαν το σορευμένο μίσος που προφανώς υπήρχε και βρήκε έτσι τρόπο να εκτονωθεί εις βάρος των πρώην δυναστών, ενώ μέσω της διαρπαγής, εισαγωγικά, οι βιαιότεροι και τυχηρότεροι επήραν και τα πλειότερα λάφυρα. Κλείνει τα εισαγωγικά, γράφει χαρακτηριστικά ο Σπηλιάδης. Τέλος, θα πρέπει επιτέλους να απαλλαγούμε από την εντελώς εκτός τόπου και χρόνου απέτηση υποτικής συμπεριφοράς εκ μέρους των επαναστατημένων Ελλήνων σε ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον όπως αυτό της Οθωμανικής κυριαρχίας και ειδικά στην Πελοπόννησο, όπου ο τόπος είχε υποφέρει αλλά και γαλουχηθεί με την ομνή βία των κατακτητών. Νομίζω ότι δεν έχεις να πεις και περισσότερα πράγματα. Μέσα σε μία παράγραφο, όχι ιδιαίτερα μεγάλη, λιγότερο από μία σελίδα, νομίζω ότι δίνονται όλες οι διαστάσεις χωρίς να αποσιωπάται τίποτα και χωρίς να προσπαθεί να αποκριβεί. Και τα Δερβενάκια είναι η τρίτη μάχη αυτού του κύκλου. Τα Δερβενάκια προφανώς είναι η επιβίωση της Επανάστασης. Είναι η στιγμή στην οποία περνάνε οι Τούρκοι, οι Οθωμανικές δυνάμεις, με τον Δράμαλη, το τείχος αυτό που σας έλεγα, της στερεάς Ελλάδας, το ορεινό τείχος, μπαίνουν μέσα στην Πελοπόννησο και εκεί πέρα είναι η κομβική στιγμή και του Κολοκοτρώνη, ο οποίος καταφέρνει να διασώσει την Επανάσταση. Το επόμενο επεισόδιο είναι η πυρπόληση της Ναυαρχίδας από τον Κανάρι, είναι η σημασία του αγώνα της θάλασσας. Κοιτάξτε, όπως ακριβώς οι γεωγραφικές συνθήκες της σειράς δημιούργησαν αυτό το εμπόδιο, είχαν δημιουργήσει αυτό το γεωγραφικό εμπόδιο που για την εποχή είναι πολύ δύσκολο να διαπεραστεί, που είναι τα βουνά της στερεάς Ελλάδας. Έτσι υπήρχε και το γεγονός της κάλυψης από την θάλασσα των νότων των επαναστατημένων. Μπορούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία είτε να επιτεθεί από την ξηρά, όπως το έκανε με το Δράμαλι, κυρίως με το Δράμαλι και με άλλες περιπτώσεις. Εκεί δεν μπόρεσε να περάσει και όταν πέρασε τους κατέστρεψε ο Κολοκοτρώνης. Είτε προφανώς να χτυπήσει στην πλάτη των επαναστατημένων, κάνοντας μια απόβαση στην Πελοπόννησο. Αυτό δεν το κατάφερε η Οθωμανική Αυτοκρατορία για τον απλούστατο λόγο ότι ο ελληνικός στόλος, αυτός ο περίεργος ελληνικός στόλος εποχής, ή μη πολεμικά πλοία, εμπορικά αλλά εξοπλισμένα, και τα πυρπολικά και το θράσος ανθρώπων σαν τον Κανάρι, κατάφεραν να κρατήσουν τον Οθωμανικό ναυτικό μακριά. Δηλαδή και από την ξηρά και από τη θάλασσα μπόρεσε να προστατευτεί αυτή η περιοχή επαναστατημένη στο νότο της Ελλάδας. Και ήθελε βέβαια πολύ μεγάλο θράσος για αυτό που έκανε ο Κανάρης, να πάει να κάψει την Ναυαρχίδα, το οποίο όμως ήταν και αυτό ένα ψυχολογικό πλήγμα, σαν να λέμε μη πλησιάσετε θα σας κάψουν. Τα επόμενα, Πέτα Μανιάκη, Έξοδος Μεσολόγγι, τα επόμενα είναι, ας μου επιτραπεί έτσι να τα κατηγοριοποιήσω, ως απεγνωσμένοι αγώνες των επαναστατημένων. Το Πέτα ίσως λίγο λιγότερο, η μάχη του Πέτα είναι μια στιγμή ίσως και μεγάλης αισιοδοξίας, όπου έρχεται μια ήττα απρόσμενη και που κοστίζει σε ηθικό πάρα πολύ.
το Μανιάκι, η Μήλη και η έξοδος του Μεσολογγίου είναι η στιγμή, της μεγάλης αυτοκρατορικής αντεπίθεσης. Ο Ιμπραήμ από τη μία, ο Κιταχής από την άλλη, θα έλεγα, τώρα ίσως να είναι, ο Τάσος θα μου κάνει παρατήρηση, ίσως είναι λίγο υπερβολικό, με συνδυασμένες επιχειρήσεις. Ξηρά και θάλασσα, ναυτικό και πεζικό. Και από δύο κατευθύνσεις. Από τον νότο της Πελοποννήσου ο Ιμπραήμ, από την Αιτωλοκαρνανία, από την στερεά Ελλάδα, οι Οθωμανικές δυνάμεις, είναι η στιγμή που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια δαγκάνα και να συνθλίψουν τελικά την Επανάσταση. Και εκεί πέρα είναι που έχουν οι Οθωμανικές και οι Αιγυπτιακές δυνάμεις έχουν μια σειρά από επιτυχίες. Το γεγονός ότι ο Ιμπραήμ πατάει την Πελοπόννησο. Το γεγονός ότι οι Οθωμανοί παίρνουν το Μεσολόγγι. Το παίρνουν. Εντάξει, είναι μια μεγαλειώδη στιγμή. Το αναφέρει το βιβλίο. Είναι από τα μεγάλα γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας του Μεσολόγγι. Είναι κάτι το οποίο στη μνήμη του ευρωπαϊκού πολιτισμού έχει μείνει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο ο Λόρδος Βίρον. Είναι αυτός ο φράχτης στον οποίο κρατήθηκαν και μετά έγινε αυτή η τρομερή έξοδος. Είναι ένα ευρωπαϊκό γεγονός. Πολύ περισσότερο ίσως από τα άλλα της Ελληνικής Επανάστασης. Το πήραν όμως. Και στο Μανιάκι ο Παπαφλέσσας θυσιάστηκε, ένας άνθρωπος περίεργος, στον οποίο χρωστάμε πολλά, έκανε μεγάλα λάθη, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά την κρίσιμη εκείνη στιγμή νομίζω ότι αποκαθάρθηκε από όλη του την, όποια λάθη και αν έκανε, από την εμπλοκή του και στις εμφύλειες αυτές οι συγκρούσεις που κόστησαν τόσο πολύ και που, αν θέλετε, ίσως και πυροδότησε και μία σειρά από διάθεση να αντισταθούμε, αλλά νομίζω πια εκεί 25, 26, 27 μέχρι τον Αβαρίνο και μετά ίσως. Αλλά εκεί η λογική είναι, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, εμείς πολεμάμε, δεν έχουμε και περιμένουμε να έρθει η στιγμή που θα σωθούμε. Δεν έχουν πια να κάνουν κάτι άλλο. Είναι απεγνωσμένη πια η συνέχιση της αντίστασης, αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και βέβαια στο τέλος η Αράχοβα, ο Καραϊσκάκης, είναι μια άλλη από τις μεγάλες ηρωικές μορφές, η οποία και εδώ πέρα πάλι έτσι προσεγγίζεται χωρίς την ηθοποίηση. Το δεν μυθοποιώ, ας πούμε, τον Καραϊσκάκη, τον Κολοκοτρώνη. Ναι, προφανώς, δεν τους κάνω θεούς. Δεν τους δω έξω από την πραγματικότητά τους. Δεν σημαίνει από την άλλη την πλευρά ότι τους υποτιμώ. Από μυθοποίηση δεν είναι υποτίμηση. Είναι να τους δω πραγματικά στις διαστάσεις που ήταν στην εποχή που έζησα. Υπάρχει κάτι το οποίο μου λείπει στο βιβλίο αυτό. Θα ήθελα, αν ήταν δυνατόν, να υπήρχε δηλαδή μια μεγαλύτερη αναφορά για τον Μάρκο Μπότσαρη. Νομίζω ότι ο Μάρκος Μπότσαρης είναι μακράν η ευγενέστερη μορφή της Επανάστασης. Ίσως ο καλύτερος από τους επαναστάτες. Θα μου πείτε, σκοτώθηκε νωρίς γι' αυτό. Μπορεί. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι που θα ήθελα να πω, έτσι ολοκληρώνοντας, είναι ότι σαφώς εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα βιβλίο αναφοράς. Ουσιαστικά το γράφουν στην εισαγωγή οι συγγραφείς και αυτό είχαν σκοπό να κάνουν και νομίζω ότι το κάνανε με μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα βιβλίο, πολλές φορές μου ρωτάνε τι να διαβάσω συνοπτικό για την Ελληνική Επανάσταση και πάντα έχεις αυτό το πρόβλημα, τι να τους δείξεις. Να λοιπόν, έχουμε τώρα όταν μας ρωτήσουν να το προτείνουμε. Και θα ήθελα να το τονίσω και πάλι ότι είναι ένα βιβλίο όχι μόνο για το ευρύτερο μορφωμένο κοινό, για το κοινό που θέλει να μάθει για την Επανάσταση, είναι και ένα βιβλίο το οποίο θα είναι ιδανικό πραγματικά για σχολικά projects, κυρίως για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δίνει με εντυμότητα, με καθαρότητα, με συντομία και με επιστημοσύνη τις βασικές παραμέτρους κρίσιμων στιγμών της Εθνικής Επανάστασης και της δημιουργίας του ελληνικού κράτους. Ομολογώ ότι δεν περίμενα τέτοια βιβλία στα 200 χρόνια. Δεν είναι η στιγμή για να γράψει το τόσο καλό βιβλίο. Αλλά αφού τα έχουμε κιόλας, είναι ακόμα καλύτερα για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστούμε και εμείς τον καθηγητή ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, γιατί πάντα μεστή του ομιλία. Νομίζω ότι έθεσε έναν ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με την πραγματική αξία της Ελληνικής Επανάστασης και πώς πρέπει να την δούμε ως γεγονός που δεν έχει φυσικά μόνο ελληνική διάσταση, αλλά έχει ευρωπαϊκή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και παγκόσμια, φυσικά χωρίς να ξεχνούμε, όπως κάνουν οι συγγραφείς του βιβλίου που πραγματικά μας κρατούν σε εγρήγορση, και τις πλευρές αυτές που μπορεί να μην είναι τόσο ηρωικές, αλλά οπωσδήποτε στην αποτίμηση του ρόλου της Επανάστασης πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας. Πάμε λοιπόν, αφού είπαμε πόσο καταπληκτικό είναι το βιβλίο η προηγούμενη, έτσι μένει στον Τάσο να μας δώσει κάποιες επιπλέον προσεγγίσεις. Τον καλωσορίζουμε. Κύριε Χατζη Αναστασίου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που συζητάμε, έχουμε ξαναβρεθεί οι τρεις μας μάλιστα σε παρουσίαση βιβλίου, πάλι πολύ τιμητικά δικού μου, αλλά και συντελεστή σε συλλογικό τόμο, αν θυμάμαι καλά, του Ευάνθη Χατζηβασιλείου. Οπότε, παρόλο που γνωρίζω πάνω κάτω πώς προσεγγίζονται τα θέματα και από τους δύο σας, κάθε φορά και τώρα έτσι πραγματικά θαυμάζω τον χειρισμό του θέματος και δεν έχω καμία φιλοδοξία να προσπαθήσω να σταθώ αντάξιος αυτής της προσέγγισης, απλά θα δώσω και εγώ τη δική μου οπτική ως ένας από τους δύο συντελεστές του βιβλίου, καθώς δυστυχώς σήμερα η Μαρία Καστημάτη δεν έχει μπορέσει να βρεθεί μαζί μας. Όμως το βιβλίο πρέπει να πω ότι είναι αποτέλεσμα μιας αγαστής συνεργασίας τριών ανθρώπων, πρέπει να πω, διότι και ο Νικόλας ο Δημητριάδης, ο οποίος έχει επιμεληθεί την έκδοση και με τα σχεδιαγράμματα, τα οποία νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να είναι και ακόμα περισσότερα, συμβάλλουν στην κατανόηση των μαχών, γιατί αυτό είναι το θέμα του βιβλίου και χωρίς τον χώρο δεν γίνεται κατανοητό, ειδικά με τόσα τοπονύμια άγνωστα στους περισσότερους, πώς κινούνται οι δύο πλευρές την ώρα της σύγκρουσης. Τώρα, αυτό που έχω να πω είναι να προλάβω κάποιες ερωτήσεις γιατί η επιλογή αυτού του θέματος. Θεωρήσαμε ότι η Επανάσταση είναι πόλεμος. Επομένως, το κεντρικό ζήτημα είναι οι πολεμικές συγκρούσεις. Φυσικά υπάρχει και η διπλωματία, υπάρχουν τα οικονομικά, υπάρχουν οι κοινωνικές, οι πολιτισμικές παράμετροι, αλλά αυτό που και αυτές εξυπηρετούν κατά κάποιο τρόπο, εντάσσονται ή μπορεί και να υποτάσσονται, όπως η οικονομία, στις ανάγκες διεξαγωγής ενός απελευθερωτικού πολέμου. Επομένως, οι συγκρούσεις και πώς πολέμησαν οι Έλληνες είναι ένα θέμα που μας ενδιέφερε γιατί το θεωρούμε κεντρικό. Έπειτα, αυτό που ήδη επισημάνθηκε, ότι ενώ υπάρχουν βέβαια εργασίες και πολύ αναλυτικές πάνω στο θέμα, αφενός δεν είναι παλιότερες, πολύ παλιότερες, όπως το μνημειώδες έργο του Απόστολου Βακαλόπουλου ή ο τόμος αυτός, ο 12ος της ιστορίας του ελληνικού έθνους, αφετέρου είναι δύσχριστα, δηλαδή είναι ογκώδης τόμη. Και σωστά επισημάνθηκε ότι θέλαμε ένα εργαλείο το οποίο να είναι ευσύνοπτο, να είναι χρηστικό. Επομένως, και γι' αυτόν τον λόγο θεωρήσαμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην βιβλιογραφία και προσπαθήσαμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Χαίρομαι που ακούω ότι η κάλυψή του είναι επιτυχής. Τώρα, για να μπω και στο θέμα, χωρίς βέβαια να αναφερθώ αναλυτικά σε όλα τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται. Καταρχάς να πω ότι υποχρεωτικά βέβαια έγινε μια επιλογή και άρα το ότι δεν αναφέρθηκε, για παράδειγμα, δεν υπάρχει πιο εκτενέστερη αναφορά παρά μόνο στο περιθώριο άλλων εξελίξεων στο Μάρκο Μπότσαρ, είναι αληθές. Υποχρεωτικά η επιλογή έχει ένα στοιχείο αυθαιρεσίας εξ αντικειμένου. Θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να προβάλλουμε έτσι πιο εμβληματικές συγκρούσεις, όχι πρόσωπα, διότι και άλλα πρόσωπα θα έπρεπε ίσως να αναδειχθούν.
Και ίσως να μην το έχουμε πετύχει απόλυτα, πάντως υπάρχουν γεγονότα που όντως πρέπει να αναδεικνύονται και δεν αναφέρονται, διότι ακριβώς έπρεπε να γίνει μια επιλογή. Και η επανάσταση στην Δυτική Μακεδονία, η σφαγή της Νάουσας δεν αναφέρεται γενικότερα, έτσι. Θα έπρεπε να αναδεικνύεται όμως σε περιστάσεις όπως η πετειακή συγκυρία αυτή. Η επανάσταση στην Κρήτη, πολύ σημαντική, δεν υπάρχει μία σύγκρουση μόνο, είναι απανωτές συγκρούσεις από την αρχή της, από την έναρξη της επανάστασης μέχρι και μετά την έλευση του Καποδίστρια. Η Κρήτη παραμένει ανυπότακτη, συνεχίζει να μάχεται και υπήρχε η ελπίδα ότι εφόσον συνεχίζουν οι Έλληνες εκεί να διεκδικούν την ελευθερία τους, θα εντασσόταν τελικά και η Κρήτη, όπως και η Σάμος, στην ελληνική επικράτεια του νέου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Και αλλού βέβαια έχουμε γεγονότα στη Μάνη, κατά την παρουσία και στη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον του Ιμπραήμ, η Μάνη θα αποκρούσει 3 εισβολές των Αιγυπτίων σε σημαντικές συγκρούσεις. Όμως γυρίζω πίσω σε αυτό που ήδη έχει υποθεί, ότι από εκεί και πέρα το βιβλίο θα ξέφευγε και θα γινόταν ένα ογκοδέστατο βιβλίο, το οποίο θα ήταν πάλι δύσχριστο και αποθητικό ίσως, ενώ ο στόχος ήταν να έχει έναν χρηστικό χαρακτήρα, έναν λειτουργικό χαρακτήρα, και μέσα από αυτές τις 11, 12, 13 συγκρούσεις να διχθεί ο τρόπος με τον οποίο πολέμησαν οι Έλληνες, και τα αρνητικά και τα θετικά, αλλά κυρίως να κρατήσουμε το ότι πολέμησαν με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαν. Και να μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια πάνω σε αυτό, και αυτό να είναι, ας πούμε, το θέμα της δικής μου σύντομης παρέμβασης. Προσπαθήσαμε να δείξουμε τις αντιμαχόμενες πλευρές στο πεδίο της μάχης. Με ποια προπαρασκευή, με ποια προετοιμασία, με ποια όπλα έρχονται να πολεμήσουν οι δύο πλευρές, οι δύο αντιμαχόμενες μερίδες. Να δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο, γιατί έγινα πολύ σοφότερος και εγώ μελετώντας για αυτό το βιβλίο, και μάλιστα μελετώντας και κάποιες οθωμανικές και τουρκικές πηγές, με τη βοήθεια μετάφρασης φυσικά, τον ρόλο των Αλβανών στην καταστολή της Επανάστασης. Μάλιστα και σε αφιερώματα που ακούγονται υπάρχει και αυτή η πλευρά, ότι ο τουρκικός στρατός δεν ήταν σε μια κατάσταση παρακμής και άρα υποχρεώθηκε να καταφύγει στην μισθοδοσία σωμάτων Αλβανών για να καταστήλουν την Επανάσταση. Αυτό έρχεται να απαντήσει στο ποιος ζήτησε πρώτος ξένη βοήθεια, γιατί πολλές φορές ακούμε ένα στερεότυπο ότι οι Έλληνες τα πήγαν καλά 1-2 χρόνια, μετά τα κάνανε μεταξύ τους μαντάρα, ενεπλάκησαν σε φίλους πολέμους και ευτυχώς ήταν οι ξένοι και μας απελευθέρωσαν. Είναι μια εικόνα, έτσι, κατά τη γνώμη μου, ένας ακόμα μύθος ερμηνευτικός για την Ελληνική Επανάσταση, που έχει άλλες στοχεύσεις, αλλά δεν είναι της ώρας. Αυτό που ξεχνάμε είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία σχεδόν εξ αρχής θα ζητήσει την βοήθεια ξένων δυνάμεων, διότι όπως πληροφορούμαστε από τους ίδιους τους Τούρκους ιστορικούς, οι Αλβανοί, εγώ δεν το ήξερα αυτό, δεν ήταν υποχρεωμένοι να στρατευτούν στον Οθωμανικό στρατό. Είχαν κατακτήσει ένα επίπεδο, και λόγω του Αλί Πασά και άλλων συγκυριών, ένα επίπεδο αυτονομίας. Επομένως, και εδώ, αλλά και στη συνέχεια που είναι πιο γνωστό βεβαίως, οι Οθωμανοί θα ζητήσουν τη βοήθεια του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου, και είναι τότε ακριβώς που η Επανάσταση θα στριμωχτεί, διότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύο ισχυρότατους και πολύ πιο οργανωμένους, κανονικούς σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στρατούς σε σχέση με τον επαναστατικό στρατό. Έχει σημασία δηλαδή να δούμε ποιες δυνάμεις μπορούσαν να κινητοποιήσουν οι δύο πλευρές, και βέβαια ξεχνάμε πολλές φορές ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτή στιγμής απαλλάσσεται από την
Το πρόβλημα, το αγκάθι του Αλή Πασά, από το κίνημα, την αποστασία του Αλή Πασά, έχει πλέον στη διάθεσή της πολύ περισσότερες δυνάμεις να τις διαθέσει για την καταστολή της Ελληνικής Επανάστασης. Ενώ ταυτόχρονα κλείνει και άλλα μέτωπα και με νύχια και με δόντια προσπαθεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο, αυτό που επεδίωκαν οι Έλληνες και ειδικά ο Καποδίστρια στην αρχή του πολέμου, ενός Ρώσο-Τουρκικού πολέμου. Ο οποίος βέβαια, όπως γνωρίζουμε, θα ξεσπάσει αρκετά αργά, αλλά αποφασιστικά για την πορεία της Επανάστασης. Λέμε για τον Αβαρίνο, αλλά ξεχνάμε τον Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο, πόσο αποφασιστικός ήταν για την πορεία της Ελλάδας προς την ανεξαρτησία. Το άλλο στοιχείο είναι η στάση των Ελλήνων επαναστατών την ώρα της σύγκρουσης. Και εδώ έχουμε τρεις, αν θέλετε, διαφορετικές στάσεις. Μία που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και εδώ θα πρέπει να τη δούμε όμως, όχι για να τη δικαιολογήσουμε, αλλά να δούμε και την πραγματικότητα. Ήταν αυτή της άταχτης φυγής, ας μην κοροϊδευόμαστε. Μπροστά στον όγκο των εχθρικών στρατευμάτων, οι Έλληνες επαναστάτες που στην αρχή, μάλιστα οι περισσότεροι ήταν άοπλοι, αν δηλαδή δεν είχαν τα λάφυρα και σε τακτά χρονικά διαστήματα ενισχύσεις από το εξωτερικό σε επίπεδο των πολεμοφοδίων, δεν ήταν εξοπλισμένοι που έβρισκαν, για παράδειγμα, όπλα και κυρίως κανόνια, στα οποία πάντοτε υστερούσαν σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης οι Έλληνες. Στην αρχή δεν είχαν καθόλου, μάλιστα, ό,τι είχε το ναυτικό, και μάλιστα πολλές φορές κατέβαζαν από τα πλοία κανόνια για να έχουν και αυτό το όπλο στη διάθεσή τους. Έχουμε λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις και στην Πελοπόννησο, στην αρχή της Επανάστασης, μέχρι να οργανώσει τα στρατόπεδα με νύχια και με δόντια και με απειλές ακόμα ο Κολοκοτρώνης, θα έχουμε το φαινόμενο της άτακτης φυγής μπροστά ακόμα και σε μικρούς αριθμούς εχθρικών, στη θέα μικρού αριθμού εχθρικών αποσπασμάτων που έβγαιναν από την Τρίπολη και έκαναν, ας πούμε, κάποια καθαριστική επιχείρηση. Εάν διαβάσουμε τι έγινε στην Καρίτενα, στο κέντρο περίπου της Πελοποννήσου, τις πρώτες εβδομάδες της Επανάστασης, είναι πάρα πολύ καθαρό. Ή τι έγινε και έμεινε μόνος του, για παράδειγμα, ο Αθανάσιος Γιάκος. Έτσι, είχαμε την άτακτη φυγή. Στο Πέτα, επίσης, τα άτακτα σώματα θα τραπούν σε φυγή κάτω από έτσι κάποιες περίεργες συνθήκες. Είναι μια μάχη που ίσως θα έπρεπε περισσότερο να μελετηθεί. Εν πάση περιπτώσει, γινόμαστε σοφότεροι, γιατί το βιβλίο έδωσε και αφορμή να γίνουν πολλές συζητήσεις και με καλούς φίλους και έμπειρους και ιστορικούς, που έτσι μας υπέδειξαν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε έτσι με αφορμή τη δική μας κατάθεση να συζητήσουμε περισσότερο, πιο διεξοδικά, και να καταλήξουμε έτσι σε ασφαλέστερα συμπεράσματα, αλλά έτσι νομίζω προχωράει και όλα η επιστήμη. Έχουμε δηλαδή και το φαινόμενο αυτό που μπορούμε να το χρεώσουμε σε δειλία, κυρίως όμως θα το χρεώσουμε και στο απειροπόλεμο των σωμάτων, αλλά και στην έλλειψη δυνατότητας να αντιπαρατεθούν απέναντι σε υπηκό, σε πολυπληθέστερες δυνάμεις, καλύτερα εξοπλισμένες και σε μεγάλο βαθμό καλύτερα οργανωμένες. Η άλλη στάση ήταν αυτή της αυτοθυσίας, και αυτό εντυπωσιάζει στην Ελληνική Επανάσταση. Ξέρουμε τα περιστατικά και του Αθανασίου Διάκου και στο Δραγατσάνι, πώς ο Ιερός Λόχος αρνήθηκε ουσιαστικά να οπισθοχωρήσει και έμεινε εκεί και σφαγιάστηκε. Αλλά δεν είναι μόνο το Δραγατσάνι, είναι και στη Μονή Σέκου αργότερα με τον Γιωργάκη Ολύμπιο, που ανατινάχτηκε στο καμπαναριό εκεί της Μονής αυτής, προκειμένου να μην πιαστεί εχμάλωτος από τους Τούρκους. Είναι πάρα πολλά, είναι δεκάδες, είναι έτσι αμέτρητα κυριολεκτικά τα περιστατικά αυτού του στοιχείου της αυτοθυσίας, και η έξοδος του Μεσολογγίου νομίζω είναι το αποκορύφωμα αυτής της τάσης. Ότι δεν παραδιδόμαστε, ότι τα όπλα, τα ιερά, που κατεσχοινώ όπλα τα ιερά από τον όρκο των Αθηναίων εφήβων, τα οποία ήταν νικηφόρα ως τότε, δεν τα παραδίδουμε. Βέβαια δεν υπήρχε και εμπιστοσύνη σε κάποια συμφωνία ότι θα τηρηθούν οι όροι παράδοσης από την πλευρά
των αντιπάλων, Οθωμανών και Αιγυπτίων. Γιατί υπήρχε και το παράδειγμα του Ανατολικού, του σημερινού Αιτωλικού, όπου είχαν παρασπονδύσει οι Τούρκοι και είχαν βιοπραγήσει κατά των γυναικοπαίδων, παρά την συμφωνία παράδοσης της Κωμόπολης αυτής, πάλι στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, στην αντιδιαμετρικά αντίθετη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, το στοιχείο της αυτοθυσίας στο Μεσολόγγι είναι έντονο. Δεν το συζητάμε αυτό. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, δεν είναι μόνο το Μανιάκι, είναι ένα σωρό άλλες περιπτώσεις. Το τρίτο στοιχείο, η τρίτη στάση απέναντι στον αντίπαλο στο πεδίο της μάχης, είναι ενός σχεδιασμού υψηλής στρατηγικής ευφυΐας, με την κατάλληλη τακτική ανάλογα με τις δυνάμεις που διαθέτουν οι δύο πλευρές, αλλά και τον χώρο. Αυτό είναι, νομίζω, το κλασικότερο παράδειγμα είναι τα Δερβενάκια. Δηλαδή, εκεί, αλλά και στο Βαλτέτσι και σε άλλες περιπτώσεις, και στο, εγώ θα έλεγα, και στο Χάνι της Γραβιάς, εκεί φαίνεται ότι παρά την έλλειψη στρατιωτικής παιδείας, ο Κολοκοτρώνης είχε, ελάχιστοι όμως την είχαν, ενώ είχε πραγματικά, είχε θητεύσει σε έναν ευρωπαϊκό στρατό, ήταν και αξιωματικός, όμως μπόρεσε αυτή του την γνώση να τη μεταφέρει στην ελληνική πραγματικότητα, κάτι που για παράδειγμα οι Φιλέλληνες δεν μπορούσαν να κάνουν. Δηλαδή, ο ηρωισμός των Φιλελλήνων πρέπει να είναι αδιαφυσβήτητος. Και το γεγονός ότι ήρθαν να πολεμήσουν και να πεθάνουν για την Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίζεται σε κάθε περίπτωση. Όμως εκεί που απέτυχαν είναι στο επίπεδο της τακτικής της πολεμικής. Δηλαδή δεν ανέχονταν, για παράδειγμα, να υποχωρήσουν. Ήταν για αυτούς θέμα στρατιωτικής τιμής. Είναι άλλο, βέβαια, η στρατιωτική τιμή του Ευρωπαίου στρατιώτη, των Ευρωπαϊκών στρατών των Ναπολεοντίων πολέμων, και άλλο η τιμή όπως την αντιλαμβάνονταν οι Έλληνες αγωνιστές, οι Έλληνες του 1921, που θα μπορούσαν, όπως και ο αρχίλοχος είπε κάποια στιγμή, ας πάει αυτή η ασπίδα στα κομμάτια, σημασία έχει που εγώ έσωσα τη ζωή μου, και δεν είχε πρόβλημα να παραδεχτεί σε ένα ποίημα του αρχίλοχος ο Πάριος ότι είχε πετάξει την ασπίδα του για να σωθεί. Και οι Έλληνες να αποφασίσουν ότι σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να πολεμήσουμε με τους όρους που θα είναι επωφελείς για μας, και επομένως επιλέγουμε να πολεμήσουμε αλλού, άρα να υποχωρήσουμε τώρα σε κάτω από καλύτερες συνθήκες, κάτι που έγινε και στις Θερμοπύλες στην αρχαιότητα, όταν απαλλάχθηκαν τα υπόλοιπα σώματα των Ελλήνων, οι στρατοί από τις υπόλοιπες πόλεις, και έμειναν φυσικά οι Σπαρτιάτες, που δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, και εθελοντικά μαζί τους οι 700 θεσποίες, κάτι ανάλογο. Κρατάμε επομένως εδώ το ότι η Ελληνική Επανάσταση ανέδειξε και σε επίπεδο στρατιωτικού σχεδιασμού και τον Κολοκοτρώνη, και ο Καραϊσκάκης ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Δηλαδή στο στρατιωτικό επίπεδο πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο, ότι σε όποια μάχη πήρε μέρος είχε έναν σχεδιασμό που, όσο τον κοιτάζω και τον ξανακοιτάζω, βλέπω με πόση σύνεση, παρά τον χαρακτήρα του που όλοι γνωρίζουμε πόσο παρορμητικός ήταν, ότι θα μπορούσε, αν τον άφηναν, πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη και σε άλλα πεδία, και αν άφηνε και τον εαυτό του να είναι, όπως είπε και ο ίδιος, άλλοτε είμαι διάβολος, άλλοτε είμαι άγγελος. Αν ήταν πάντα άγγελος, πόσο θα ήταν η συνεισφορά του μεγαλύτερη στην Ελληνική Επανάσταση. Επομένως, και σε αυτό το επίπεδο θαυμάζουμε τους αγωνιστές του 1921, γιατί έχουν να επιδείξουν και στον σχεδιασμό της μάχης, νομίζω, εκπληκτικής ευφυΐας, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο τύχη το αποτέλεσμα, αλλά είναι και αποτέλεσμα ενός πραγματικά σοφού στρατηγικού σχεδιασμού. Και αφήνω τελευταίο το στοιχείο της παλικαριάς. Είναι ένα στοιχείο, νομίζω, που πρέπει να αναδεικνύεται και αυτό, και θα το δούμε σε περιπτώσεις όπως αυτή, για παράδειγμα, της ανατίναξης της τουρκικής ναυαρχίδας. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε σε ένα γλέντι. Σύμφωνα με τον Νικόδημο, ψαριανός ο Νικόδημος, λέει, κάποιοι ευθύμων ήταν εκεί μαζεμένοι και προφανώς
ίσως τα έπιναν από ό,τι καταλαβαίνουμε, είπαν πάμε να κάψουμε τον τουρκικό στόλο εκεί μεταξύ Χίου και Μικρασιατικών ακτών. Ένα εγχείρημα, όπως καταλαβαίνει κανείς, απίστευτου θράσους και απίστευτα επικίνδυνου, παράτολμου σε κάθε περίπτωση. Για να επισημοποιήσουν αυτή την απόφαση, ορκίζονται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, απευθύνονται στη Βουλή των Ψαρών, το τοπικό αυτοδιοικητικό όργανο της Επανάστασης, όμως θα πρέπει να αποφασίσουν και τα πληρώματα και οι επικεφαλείς των πληρωμάτων των πυρπολικών που θα αναλάμβαναν την επιχείρηση. Υπάρχει δηλαδή και το στοιχείο του δημοκρατικού ήθους, που σε κάποιες περιπτώσεις, όταν διεξάγεται πόλεμος, ίσως να μην είναι πολύ πρακτικό. Σε αυτή την περίπτωση όμως λειτουργήσε απολύτως. Το ίδιο και ο Μιαούλης, που ήταν ο αρχινάβαρχος, ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, και ο ίδιος γιατί θα διέθετε το δικό του πυρπολικό με επικεφαλής τον Ανδρέα Πιπίνο. Και γίνεται αυτή η επιχείρηση, η οποία θεωρείται από τις εκπληκτικότερες, από τις πιο αξιοθαύμαστες διεθνώς επιχειρήσεις, σαμπουταριστικές αν θέλετε επιχειρήσεις στην ιστορία του πολέμου. Θέλω να πω δηλαδή ότι προσφέρεται η μελέτη των πολεμικών συγκρούσεων για να δει κανείς όλες τις πλευρές, και τις σκοτεινές που ήδη αναφέρθηκαν, δεν θα πω εγώ περισσότερα, και τις φωτεινές. Κυρίως όμως να κρατήσουμε αυτό το στοιχείο, ότι οι Έλληνες του 21, με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους, αλλά πράττοντας και μέσα στο πλαίσιο της εποχής τους, που με κάποια ενσυναίσθηση που πρέπει να έχουμε, θα πρέπει να κατανοούμε και ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί, και όχι να συμπεριφερόμαστε κι εμείς όπως οι φιλέλληνες, οι ρομαντικοί φιλέλληνες που ήρθαν εδώ να βρουν πελοπίδες και επαμεινώντες και βρήκαν κάποιους κατά αυτούς αγριανθρώπους. Δεν μπορώ να σας πω πώς περιγράφανε την Μπουμπουλίνα, για παράδειγμα, που τη φανταζόταν σαν τη Ζαν Ντάρκ, ας πούμε, και γράφει πολύ χαρακτηριστικά ο Ρεμπό, νομίζω, ένας από τους Γάλλους φιλέλληνες, ή ο Βουτιέ, ότι είδαμε μία, λέει, που έμοιαζε σαν έναν τυρέμπορα, μία, λέει, που θα πουλούσε τυριά σε μια λαϊκή αγορά του Παρισιού. Αυτή η απομυθοποίηση, επομένως, από μια ρομαντική εικόνα. Χωρίς λοιπόν αυτή τη διάθεση της μυθοποίησης, αλλά και χωρίς την τάση αυτή της πλήρους απομυθοποίησης, να δούμε τους ανθρώπους στις πραγματικές τους διαστάσεις. Αυτός ήταν ο στόχος σας. Νομίζω ότι το πετύχαμε σε έναν βαθμό. Αν λαθέψαμε κάπου, αυτό καταλογίστε το και αυτό στα ανθρώπινα. Σίγουρα η πρόθεσή μας ήταν να δώσουμε την πραγματικότητα με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαμε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον εκ των συγγραφέων του βιβλίου και αγαπητό συνάδελφο τον Τάσο Χατζή Αναστασίου για την άποψή του σχετικά με το βιβλίο και την παρουσίαση εκ των έσω, αν θέλετε, όλης αυτής της διαδικασίας. Διαβάζω χαρακτηριστικά ότι η άποψη των συγγραφέων είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε ένα σπουδαίο κατόρθωμα που πρέπει να αναδεικνύεται και να προβάλλεται στις πραγματικές του διαστάσεις, χωρίς υπερβολές και χωρίς εξιδανικεύσεις, αλλά και χωρίς τη συμπλεγματική υποβάθμιση των θυσιών, των επιτευγμάτων, των αμέτρητων πράξεων γενναιότητας και αυτοθυσίας για την απελευθέρωση του γένους. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο θα συμφωνήσουμε όλοι, και εμείς οι τρεις που είχαμε την τιμή να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά νομίζω και το κοινό που μας παρακολουθεί, ότι έχει καταφέρει να το παρουσιάσει με έναν τρόπο που αποτελεί, θα λέγαμε, δρομοδείκτη. Δηλαδή ότι καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι μέσα σε μια επανάσταση δεν είναι εύκολο, ή αν θέλετε είναι αδύνατος, επιτρέψτε μου να πω, να γίνουν όλα όπως τα έχουμε προγραμματίσει, χωρίς να υπάρχουν κάποια μελανά σημεία. Η γνώση της ιστορίας μας βοηθάει ακριβώς στο να μπορούμε να προσεγγίσουμε τα πράγματα, αν μη τι άλλο, με νυφαλιότητα και εντιμότητα. Να κρατήσουμε δηλαδή από την Επανάσταση όλα τα χαρακτηριστικά της στις πραγματικές τους διαστάσεις, και βέβαια λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα 200 χρόνια δεν είναι μόνο μια ιστορία, επέτειος, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια χρονική απόσταση. Βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό κόσμο από αυτόν τον κόσμο που οι άνθρωποι εκείνοι βρίσκονταν και λειτουργούσαν, και αυτό οπωσδήποτε πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν πάμε να τους αξιολογήσουμε, να τους δώσουμε δηλαδή, αν θέλετε, έναν βαθμό, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, για αυτό που προσέφεραν, για αυτό που έπραξαν.